ξέρετε, πολλές φορές στο ΝΑΤΟ, και το λέω, θα χρησιμοποιήσω αλφαπληθυντικό, στα 6 χρόνια στα οποία έχω υπηρετήσει εκεί και σε κρίσιμες θέσεις, λέμε μεγάλες κουβέντες. Μας αρέσει να λέμε μεγάλες κουβέντες για ιστορικές συνόδους, το σημείο Καμπής και το καθεξής. Όντως, αυτή η περίπτωση εδώ στην Μαδρίτη, το Summit, η Σύνοδος Κορφής, είναι σημαντική, διότι το κυριότερο θέμα είναι, και σε αυτό δεν δίνουμε με όλα τα δικά μας, δεν δίνουμε μεγάλη σημασία, είναι η νέα στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ, η οποία θα μας επηρεάσει και εμάς ως μέλη από το 1952. Πάμε εκεί λοιπόν κυρίως εστιασμένοι στα ελληνοτουρκικά. Mm-hmm. Και στα ελληνοτουρκικά για δύο λόγους. Αφενός μεν, διότι εντός εισαγωγικών μας έχει φοβήσει ο Ερντογάν, λέγοντας ότι εγώ θα θέσω το θέμα της στρατικοποίησης κτλ. Κάνουν τις διαρροές. Το κακό είναι ότι κάναμε και εμείς κάποιες διαρροές με το πώς θα αντιμετωπίσουμε και τι θα πούμε. Θεώρησα αυτό ότι είναι άχρηστο να αποκαλύψουμε, και κακώς γίνανε αυτές οι διαρροές, αν γίνανε από την ελληνική πλευρά. Λοιπόν, εκεί το θέμα είναι όπως θα τεθεί στους 30 συμμάχους και όσοι παρακολουθούν μετά, γιατί αυτή θα είναι κλειστή συνεδρίαση, στις υπόλοιπες θα είναι και οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί και άλλοι εταίροι της επαυξημένης συνεργασίας. Εντός εισαγωγικών, θα προσπαθήσει ο Ερντογάν να μας ξεμπροστιάσει. Αντί να μας ξεμπροστιάσει ο Ερντογάν, μήπως θα έπρεπε πρώτα εμείς να το ξεμπροστιάσουμε? Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Άρα λέτε, πριν οποιαδήποτε κίνηση της Τουρκίας για τα δικά μας, γιατί η Τουρκία υποτίθεται ότι πιέζεται αυτή τη στιγμή και αντιδρά στη διεύρυνση με την είσοδο του ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ, της Σουηδίας και της Φιλανδίας, θέτοντας κάποιες προϋποθέσεις. Λέτε λοιπόν εσείς ότι επειδή υπάρχει μια υπαρκτή κατάσταση 2,5-3 μηνών, η οποία δεν είναι απλές απειλές, είναι αναβαθμισμένες ποιοτικά πολεμικές απειλές, η Ελλάδα θα έπρεπε όχι να περιμένει τι θα κάνει ο γείτονας, αλλά να πει: παιδιά, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα μεταξύ συμμάχων. Βεβαίως. Αυτό ακριβώς εννοούσα. Θα έπρεπε να μπει μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι: περιμένουμε τις κινήσεις. Για ακόμα μια φορά, την πρωτοβουλία σε πολιτικό και στρατηγικό επίπεδο την έχει η Τουρκία. Άρα, εμείς θα αντιδράσουμε σε αυτό που θα κάνει η Τουρκία. Το θέμα είναι ότι αυτός που έχει την πρωτοβουλία κάνει πολύ καλύτερη διαχείριση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, το θέμα είναι μέσα εκεί. Είπατε κάτι σας στην εισαγωγή σας, ότι ενδέχεται να έχουμε μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου ομολογότου, του κ. Ερντογάν. Ενδέχεται. Εγώ θα σας έλεγα ότι μάλλον θα την έχουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή τοποθετήθηκα σε αυτό το θέμα, νομίζω ότι υπάρχουν κύκλοι στη συμμαχία και κυρίως η Αμερική, η οποία δεν θέλει να υπάρχουν φασαρίες στον χώρο αυτόν που λέγεται Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τουλάχιστον άλλη μία τρίλεπτη, δίλεπτη, ένα χαιρετισμό, θα τα πούμε, τι κάνει στα γη, θα ξαναφάμε ξανά το χαλβά με το στραγάλι, δεν ξέρω εγώ τι θα πει. Αυτό όμως, κατά τη γνώμη μου, θα είναι, εφόσον γίνει, ένα σημαντικό λάθος από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Όχι μόνο γιατί έχει εξευρίσει τον Έλληνα Πρωθυπουργό και δι' αυτού τον ελληνικό λαό, τον έχει χαρακτηρίσει και ανέντιμο, έτσι. Ανέντιμο, ψεύτη, αναξιόπιστο. Αυτό είναι, ναι. Βεβαίως. Και έχει πει κιόλας, μισό λεπτό, κύριε Λουκόπουλε, έχει πει και κάτι... Θα τριτώσει το σημαντικό λάθος της συνάντησης κορυφής, μία στις 14 Ιουνίου του 2021, μία μέρα μετά, είπαμε, η επιστολή Σινερλίουγλου. Ό,τι έγινε με τον, το λέμε και λίγο σκοπτικά δηλαδή, στις 13 Μαρτίου του φέτος, ότι εκεί, όπως λέει ο κύριος Ερντογάν, συμφωνήσαμε να τα λέμε εμείς μεταξύ μας και να μην βάλουμε, αλλά μετά από 15-20 μέρες άρχισαν οι μαζικές παραβιάσεις και οι υπερπτήσεις, και από εκεί και πέρα ό,τι έγινε έγινε. Θυμάστε κιόλας ότι σας είχα πει ότι πολύ σύντομα θα δοκιμάσει πόσο συνεκτικά και αποτελεσματικά είναι τα χειροκροτήματα που έπεσαν στο Κογκρέσο. Οφείλω να το πω αυτό. Εκεί έχει φτάσει λοιπόν, δεν είναι ούτε από στρίμωγμα, ούτε από εκνευρισμό, είναι μια στρατηγική επιλογή του Ερντογάν να πιέσει την Ελλάδα. Θέλει να συνθηκολογήσει, απευθύνεται δηλαδή και στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και στον ελληνικό λαό, εξού και εκείνο το tweet στα ελληνικά,
να καλλιεργήσει το φοιτητικό σύνδρομο και από εκεί και πέρα να συνθηκολογήσει η Ελλάδα. Για να προχωρήσει ακάθεκτη λοιπόν στην αναθεωρητική και ηγεμονική της πολιτική. Άρα, γι' αυτό, κύριε λοιπόν, Λουκόπουλε, ενδεχομένως να έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί και πάλι το θέσατε μπροστά, το ΝΑΤΟ, ο κύριος Στόλτεμπεργκ, με αυτό το αγχωτικό ύφος όταν μιλάει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή για τη Φιλανδία ή αυτό, αλλά δεν έχει πρόβλημα να σταθεί, δεν θέλω να το πω, ευνοϊκότατα απέναντι στη Τουρκία, είπε κάτι που εσείς το αντιληφθήκατε και το τονίσατε, ότι προσφέρουμε το ΝΑΤΟ ως φόρουμ. Μάλιστα. Για να συζητηθούν οι διαφωνίες δύο συμμάχων. Όπως είχε γίνει με το μηχανισμό, γιατί αυτό είναι έολο, ένα υπερφύαλο πυροτέχνημα είναι, αλλά πρέπει με τον μηχανισμό αποσυμπίωσης που δέχτηκε η Ελλάδα να κάνει το 2020 μετά την εντός ή εκτός εισαγωγικών κρίση του Ιουλίου του 2020. Άρα λοιπόν πρέπει να πάμε με προσοχή. Πρέπει να πάμε με προσοχή. Εγώ να προσθέσω ότι δεν χαρακτήρισε, προσβάλλοντας έτσι στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού όλο τον ελληνικό λαό, ο όποιος Έλληνας Πρωθυπουργός εκπροσωπεί τη χώρα του εκτός χώρας και ιδίως το ΝΑΤΟ, δεν είναι μόνο τον είπε ψεύτη και αναξιόπιστο, είπε και κάτι άλλο, ότι εγώ δεν ξαναμιλώ μέχρι να αλλάξουν οι Έλληνες. Θα μας πει εμάς τι θα κάνουμε. Εμείς μπορεί να μην θέλουμε το Μητσοτάκη, μπορεί να θέλουμε το Λουκόπουλο, αλλά αυτό είναι δικό μας θέμα. Λοιπόν, μέχρι να αλλάξουν οι Έλληνες τον εκπρόσωπό τους, τον Πρωθυπουργό τους. Καταλάβαμε. Γι' αυτό τον κύριο μιλάμε. Και λέτε εσείς ότι για μένα, πέρα από τις διπλωματικές αυροφροσύνες, σε τέτοιο κλίμα ούτε χέρι δίνεις, ούτε φωτογραφίζεσαι, ούτε ενδεχομένως, γιατί ακριβώς αυτό, το Στόλτεμπεργκ εγώ τον έχω ικανό να τους βάλει δίπλα-δίπλα το βράδυ στο δείπνο. Όχι από μόνος του, δίπλα-δίπλα να τους βάλει για να υπάρχει μια φωτογραφία ότι έσπασε ο πάγος. Καταλάβατε. Αυτά ξέρετε για τα ήρεμα νερά του καλοκαιριού, για το λιώσανε οι πάγοι, για τα ωφέλη που γράψαν κάποιες εφημερίδες από την από τη συνάντηση που σώνει και καλά πρέπει να παρουσιάζεται έτσι. Θα τους πω και επιτρέψτε μου την έκφραση, οι λεγόμενοι να τα βρούμε νάκηδες, δηλαδή να τα βρούμε με κάθε τρόπο με την Τουρκία, ουσιαστικά να ενδώσουμε στην Τουρκία, και οι ησυχάκηδες, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και υπάρχουν κύκλοι στην Ελλάδα οι οποίοι καλλιεργούν αυτό το κύκλο, το κλίμα, συγγνώμη. Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας θέσω υπόψη μία εκδοχή για αυτό το διήμερο. Ο Ερντογάν έχει πει ότι θα συνδέσει το θέμα Σουηδίας, Φιλανδίας, Συρίας και αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών άσχετα μεταξύ τους, αλλά η πείρα διδάσκει ότι οι Αμερικανοί, είμαι πολύ συγκεκριμένος, και τα άσχετα τα κάνουν σχετικά. Σας ρωτώ λοιπόν, αν εμφανιστεί ο σερβιτόρος αυτού ο Στόλτεμπεργκ και πει παιδιά εγώ το έχω ανακοινώσει, τι λέτε για να το αποσυμπιέσουμε, μη φτάσετε στα άκρα, σύμμαχοι είμαστε, να στήσουμε ένα μηχανισμό καινούριο αν θέλετε αποσυμπίεσης αυτής της έντασης στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και να έρθετε εδώ να συζητήσετε, βρε παιδί μου, τις διαφορές σας. Με δεδομένο ότι ο Μάικλ Πομπέο, για ένας τυχαίος παίκτης στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, είχε πει κάποτε μείωση στρατιωτικού αποτυπώματος. Οι Αμερικανοί πιο παλιά λέγανε να τα βρείτε, να διαλύσετε κατέρωθεν. Εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτό. Μπαίνει σε μια τέτοια συζήτηση, κύριε Λουκόπουλε, σε αυτή τη φάση? Και αν θα δεχθούμε αν το δεχτείς, είναι σωστό? Όχι, είναι σημαντικό λάθος. Αφενός μεν, γιατί μέσα από το μηχανισμό αποσυμπίεσης, όπως τον είπατε, υπάρχουν υποτίθεται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία κυρίως θα ζητούν οι Τούρκοι, και ξέρετε τι είναι αυτά. Αυτά ακουμπούν, δεν είναι τεχνικά ή στρατιωτικά μέτρα. Ακουμπούν στον κυρίως πυρήνα των μονομερών απαιτήσεων της Τουρκίας. Ένα. Δεύτερον, εμείς η γραμμή αυτή, και δεν είναι αυτό που λέει ο κύριος Ροζάκης ότι είναι μια επινόηση του Ανδρέα Παπανδρέου, και θα το πω εγώ, παρόλο ότι δεν ήμουν οπαδός του, ότι έχουμε μία και μόνο διαφορά με την Τουρκία. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει, το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Άρα λοιπόν, τι διαφωνίες και επί ποιων θεμάτων διαφωνίες θα πρέπει να επιλύσουμε σε τραπέζι νατοϊκό στις Βρυξέλλες με την Τουρκία? Γι' αυτό
Είναι ανεπίτρεπτο. Δεν ξέρω πώς θα ξεφύγει από αυτή τη Μέγενη, γιατί αρχίζει η Μέγενη και δουλεύει. Και οι Αμερικανοί, θα το πω αυτό, δεν ενδιαφέρονται για τις χώρες, ενδιαφέρονται για αυτόν τον χώρο. Mm. Δεν πάνε να λένε οτιδήποτε οι άλλοι, ναι, μας δίνει, κάνει, ούτω καθεξής, αλλά οτιδήποτε ευνοεί, ας το πούμε, την κασταλτικότητα της εντάσεως. Αυτοί το υποστηρίζουν. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και πέρα. Στρατιωτικό αποτύπωμα με στρατιωτικό αποτύπωμα. Η λέξη, ξαναλέμε, το έχουμε πει και από πέρσι, θα παίζει από εδώ και πέρα. Θέλοντας και μη. Και αυτό που έχουν πετύχει οι Τούρκοι με τη διεθνοποίηση, πέρα δηλαδή από τα ισχυρά επιχειρήματα τα οποία έχουν, εγώ δεν θα σας πω αν λέει αυτό η συνθήκη της Λοζάνης ή αν λέει εκείνο ή το άλλο ή το άλλο. Υπάρχει το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το οποίο δίνει δικαίωμα και έχουν αλλάξει και συνθήκες βέβαια, δίνει δικαίωμα στην Ελλάδα. Είναι δικαίωμα σε κάθε μέλος στην αυτοάμυνα. Τελεία και παύλα. Εκεί είναι. Διαλύστε. Το τελικό, αυτό το οποίο θα ήθελα να πω. Μία ερώτηση. Για ποιο λόγο είναι προσανατολισμένος προς τα νησιά ο μεγαλύτερος αποβατικός στόλος στο ΝΑΤΟ? Δεύτερον, γιατί η ταξιαρχία καταδρομών, η ταξιαρχία πεζών αυτών, όλες αυτές οι δυνάμεις είναι ακροβολισμένες κοντά στα νησιά? Και από εκεί και πέρα, έστω και 400 χιλιόμετρα να πάει η στρατιά του Αιγαίου, που είναι ένα στρατηγείο μόνο για τη στρατιά του Αιγαίου, γιατί λέμε «Α, θα πάρει τη στρατιά και ακούει ο άλλος στρατιά του Αιγαίου», να μειώσουμε αυτό που λέμε τις δυνάμεις μας, που είναι η ελάχιστα επαρκής για μια αποτελεσματική άμυνα απέναντι στον επιβουλέα. Είναι τόσο απλό και τόσο σαφές αυτό που λέτε. Θέλω, κύριε Λουκόπουλε, πριν σας αποχαιρετήσω, να ακούσετε το ερώτημα που στέλνει ο φίλος ο Γιάννης. Θέλω, λέει, να θέσω μια ερώτηση στον κύριο Λυκόπουλο. Εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος να τεθούν οι βάσεις για μια νέα διευρυμένη και χειρότερη συμφωνία Μαδρίτης στη σύνοδο του ΝΑΤΟ? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η συμφωνία δεν ήταν νομική συμφωνία, έτσι. Ήταν μια πολιτική συμφωνία, η οποία όμως παρήγαγε αποτελέσματα. Σωστά. Και η οποία δημιούργησε, τι δημιούργησε, το προηγούμενο και αναγνωρίσως σε όλο το Αιγαίο θεμητών ζωτικών συμφερόντων της Τουρκίας. Θέλω να το βγάλω από το μυαλό μου. Η Μαδρίτη τότε και Μαδρίτη και τώρα, έτσι. Και να φανταστείτε και σε εκείνη τη Μαδρίτη το 97 είχε συζητηθεί η ένταξη της Τσεχίας, Πολωνίας και Ουγγαρίας. Παρεπιπτόντως κάνω έναν συνειρμό. Πολύ φοβάμαι ότι πολλοί θα ήθελαν, και κάποιοι υπάρχουν, οι οποίοι μία πολιτική δήλωση έσω στο πόδι, δεν ξέρω αν θα είναι επαυξημένη ή όχι αυτή του κυρίου Σιμίτη και του Ντεμιρέλ, αλλά πολλοί την εύχονται. Αρκεί να μην γίνει. Κύριε, επειδή καλά θυμάστε εσείς, το 97 να πω ότι κανείς ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία ήταν υποψιασμένος για αυτό που θα γίνει στη Μαδρίτη, πλην αυτών που κάτω από τα ραντάρ την προτροπή των Αμερικανών, κοίτα κάτι συμπτώσεις, είχαν φτιάξει μέχρι και τα κοινά ανακοινοθέντα. Και επειδή βλέπω κάποιους εξαφανισμένους στην ελληνική πολιτική σκηνή, αρμόδιους. Εννοείται το κύριο Δέβια. Μάλιστα. Εγώ, να με συγχωρείτε, δεν κοιμάμαι ήσυχος επ' αυτού. Θέλω όμως να κλείσω με ένα ερώτημα, γιατί είστε και εκτελεστικός διευθυντής του παρατηρητηρίου. Και ρωτάει πολλοί κόσμος. Δεν μου λέτε. Δεν πρέπει να ερωτηθούν ευθέως, πρώτον, ποιοι ήταν οι υπάλληλοι στην Επιτροπή Πνευματικής Διοκτησίας Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι Έλληνες, δύο είναι, από κάθε χώρα δύο, οι οποίοι δεν ήταν εκεί όταν κατατέθη το αίτημα της Τουρκίας το Δεκέμβριο, Turk Aegean, για τουριστικούς λόγους, και το πήρε το σήμα για 10 χρόνια. Πού ήταν αυτοί? Αλλού. Οι ευρωβουλευτές μας που βγάζουν τις ανακοινώσεις. Αυτό πρωτίστως, εφόσον είναι ένας οργανισμός που πάει εκεί, ξέρετε, με το που έρχεται ένα έγγραφο, κυκλοφορεί πίσω στην πρωτεύουσα, γίνονται σχόλια, οι αντιπρόσωποι εκεί κάνουν τα δικά τους σχόλια και επανέρχεται πίσω με την εθνική θέση την οποία θα πρέπει να υποστηρίξουν στο τραπέζι. Σας λέω εγώ μια διαδικασία την οποία την κάνουμε παντού, έτσι. Φαίνεται ότι ήταν πάρα πολλά τα διαλύματα και πάρα πολλά τα κρουασάν που είχαν βγει έξω για να φάνε. Ή εκτός αν είχαν καμία στάση εργασίας. Είναι ανεξήγητο κυριολεκτικά, διότι διατυπωμένο στην ανάρτηση επισήμως και στα αγγλικά, το έβλεπα και δεν το πίστευα, και στα ελληνικά, είναι ότι δεν υποβλήθη καμία ένσταση. Μέχρι τώρα, αρχές Ιουνίου, καμία ένσταση. Από κανέναν. Δεν το πήραν χαμπάρι. Φανταστείτε ότι η αρμόδια επιτροπή, όπως είπατε, πνευματικών δικαιωμάτων και
αποδοχής αυτών των brand names κτλ. Η Αμερικανική δεν το δέχτηκε. Ναι, βεβαίως. Καλά το λέτε. Και μάλιστα το ανέπεψε για το Δεκέμβριο, βρίσκοντάς το ελιπέστατο και προβληματικό το κείμενο που κατέθεσε η τουρκική πλευρά. Ναι, ήταν ένας διπλωματικός τρόπος για να το σταματήσει κιόλας. Κατάλαβα, κύριε Λουκόπουλε.